βάλεις τριπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, αυτό το ίντρο έχει αρχίσει να κουράζει λίγο εδώ που τα λέμε, για να λέμε την αλήθεια. Όμως η αναμέτρηση που παρακολουθούμε τις αμέσως από τον πιστό του Έρντομ δεν αναμένεται να μας κουράσει καθόλου, καθώς αναμένεται να είναι άκρος ανταγωνιστική. Είπα δύο φορές λέξη αναμένεται, το προσπερνάμε. Οι Sixers λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Sleepers. Οι Sixers προέρχονται από δίκη επί των Chicago Bulls. Clippers πρέπει να βοηθήσουν παράταση απέναντι στους Steph και οι D-Bugs. Κάποιες λάθος επιλογές στην επίθεση τους πρόδωσαν στην παράταση. Κόπος ήταν με το μέρος τους, πάρα πολύ εξαντλητικό παιχνίδι. Λυκούδης. Συνονίδης έχει βρεθεί ελεύθερος και θα πάρει το σούτ για 3, είναι άστοχος. Ήταν ιδιαίτερα εύστοχος από το πυρόμετρο 6.75 κατά τη διάρκεια του warm-up. Μάλιστα έβαλε και ένα σούτ από το κέντρο, με χλάτσο. Ήμουν αυτό της μάρτυρας. Συνήθως δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, Καμάρας. Και κάτι φιλόδοξο εκεί πέρα, κατοχή του πάνω για τους 86ers. Τζέρις με το νούμερο 45, Παναγιωτήρης τώρα. Δύο παίκτες κάθονται στον πάγκο των 86ers. Γερολυμάτος και Σακάσου για 3, Σπυρόπουλος πιάνει δουλειά. Απ' τη γραμμή των 75. Αυσένης και Ναθνίας κάθονται στον πάγκο των Slippers. Αντίστοιχα, υπενθυμίζουμε Slippers πρόκειται για τους περσινούς Ερντόμερς με κάποιες αλλαγές. Παναγιωτήρης. Διαφέρονται με πάση τη Σιρήνη, πάλι δεν καταφέρει ο Σιρήνης να πάρει. Παναγιωτήτης πήρε το Μουτζέλη. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι 86ers, αφήσει την πάνω στο καλάθι. Παναγιωτήτης σε ένα μικρό 5-2 σερί. 5 πόντων. Έτσι σε Sixers. Καμαράς. Για 3 βρέθηκε ελεύθερος, είπε γιατί όχι, είναι άσχημος ο Λιγούδης στο rebound. Ένα αρκετά ψηλό σχήμα οι 86ers τώρα, Παναγιωτήτης. Όχι τώρα, από την αρχή δηλαδή, δεν άλλαξε τέτα, για τη διάρκεια. Σπυρόπουλος θέλει να αποστάρει τον Μουστάκη, ένα match-up με πολύ ενδιαφέρον αμυντικό rebound πάνω από τον Καμάρα. Μάλιστα, Σιλιονίδης στην pre-game συνέντευξη παραχώρησε πληθωρική pre-game συνέντευξη, 2+ λεπτά. Ανέφερε ότι η μπάλα θέλει η ομάδα των Sixers να πάει στο Σπυρόπουλο και αυτό το σουτάρει για 3, για να δούμε αν θα ψάξουν και αν θα το βρουν εν τέλει απόψε. 5 δευτερόλεπτα, Παναγιωτήδης. Τρία παίρνει στο εξωμένο χέρι του Ρικούδη, είναι άστοχος πολύ ψηλά ο Μουστάκης, πήγε για το κλέψιμο απέναντι και στον Παναγιωτήδη, ο οποίος κατοχυρώνει την μπάλα και βγάζει μια μακρινή πάσα Ρικούδης. Πήγε λέει του Παναγιωτήδη, ο οποίος βγαίνει εκτός γηπέδου προς τιμήν. Κουτσέλης, Σπυρόπουλος, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ελεύθερος για 3 και το βάζει και πάλι. 8-2. Μόλις πέρασε ένας άνθρωπος πίσω από μένα, εντυπωσιακό λίγο περίεργα. Τι είδα από τώρα ακριβώς. Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει. 8-2 λοιπόν στο συν 6 είναι η Sixers. Παραβανίδης στέγεται και εκτελεί, είναι άστοχος. Σπυρόπουλος στο rebound και με τη μία η πάσα στο Παναγιωτήδη. Baseball έπαιξε εκεί πέρα ο Σπυρόπουλος. Τώρα έχει περάσει εκτός και δεν είναι για τους Sixers. Σκυνίδης. Σκυνίδης ο Βρύδης πάει μέχρι μέσα, έχει περάσει. Παναγιωτήδης. Καμάρας. Σε σπάσα Μουστάκης. Η γυρίση με ένα fade away είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αλλαγή στην προηγούμενη επίθεση. Τρεις παίκτες τώρα στον πάγκο των Clippers. Για τρεις αλλά δεν θα πήγε τους Sixers. Μοιάζουν τα δύο ονόματα, Sixers και Sleepers, ανάποδο λέει, απαπέντως στον Σημεωνίδη, τώρα ο Μουστάκης δεν έχει τύχη, αν υπάρχει τύχη του μπάσκετ, και θέλεις στους γιατρείς κυνηγάνε το τρίποντο οι Sixers, άλλοτε το βρίσκουν, άλλοτε όχι με τη στιγμή, στα πρώτα 4 σχεδόν λεπτά. Σκυνίδης. Σκυνίδης τώρα, πάλι Σκυνίδης από την γωνία, στέκεται για εκτελεί απέναντι στον Παναγιωτήδη και πάλι θα πει το καλάθι, 8-4. Είχαν κολλήσει για κάποια ώρα στους 2 πόντους Sleepers. Λυκούδης respect στον Bad Boys. Το λιμάτος γίνησε, είναι άστοχος. Ίσως με ο Νίδης. Το λιμάτος παρακολουθεί από τον πάγκο. Έχει ζητήσει ο Νίδης να πάρει το άλλο προηγουμένως, έχοντας βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία.
να πάρει το τρίποντο. Και το δεν συνέβη, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο σκέλος προφανώς. Ο Λίδης έχει σηκωθεί. Χορηγηθεί ψηφτικό υλικό. Θα εκτελέσει βολές, όχι, θα περάσει ο κενολιμάτος στη θέση του. Θα τους ελπέψει τώρα για να τρακουστάρει. Ο κενολιμάτος θα εκτελέσει τις βολές του συμπαίκτη του. Όντως κρύος από τον πάγκο, ας το ζει στην πρώτη. Έστωχος δεύτερη παρόλα αυτά, 9-4. Καμάρας. Αυτός σε ρόλο οργανωτή τώρα για τους Slippers. Σκυμίδης δίνει ένα screen στην ψιά πτέρυγα, Μαυρίδης. Κάτσις πάει μέσα 5 στο γερολιμάτο, κόπηκε πολύ ψηλά αλλά με φάουλ για δύο βολές που έχει κρατήσει στον Παναγιωτίδη, αν δεν κάνω λάθος. Και έρθει ως βοήθεια Παναγιωτίδης, δεν έκανε αυτός φάουλ. Το φάουλ έγινε. Μουστάκης είναι έφτωχος στην πρώτη βολή. Εντωγωστή στη δεύτερη. Μουστάκης είναι στο στόμα του. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σκούδης. Από τον γερολιμάτο, αλλαγές πάνω στο ψηλί. Καμάρας απέναντι του Μουτσέλης. Σπυρόπουλος σε ένα ακόμα πόστο απέναντι στον Μουστάκη. Μέρος δεύτερο θα γυρίσει. Μιάσος που πάλι ψηλικό rebound, όχι από τον γερολιμάτο. Για το putback δεν τα κατάφερε. Καμάρας τώρα θέλει να τρέξει. Είσαι ένα 2-3. Δεν επιστρέψει τώρα αντίπαλοι και συμπαίκτες. Μουστάκης καυτή πάσα ρυψοκίνδυνη. Σουτιά 3. Καμάρας από τη γωνία και είναι εύστοχος. Έχει να του κάνει τη ζωή δύσκολη να το μαρκάρει. Δεν τα κατάφερε. 9 όλα. Πρέπει να επανέλθει οι Slippers. Παναγιωτίδης. Λάθος πάσα τώρα. Δεν είναι ανάμεσα στον πάσα. Σίδης. Πήρε τώρα. Παναγιωτίδης να χάσει προηγουμένως τον Παναγιωτίδης. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, είναι άστοχος. Διάβασαν τώρα το play προηγουμένως οι Slippers. Βάλα παραπήγε στον Σπυρόπουλο στις τελευταίες επιθέσεις. Και ο Σπυρόπουλος πήρε να βγάλει την πάσα. Παναγιωτίδης δεν θα συγκρατήσει. Έδιωξε εκτός ο Κιλίδης. Μέλα παραμένει για τους μπλε. Ψιλοαντίθετα χρώματα κιόλας. Μπλε και πορτοκαλί. Δεν ξέρω πώς λέγονται τα χρώματα. Αυτά όπως και να έχει γερολιμάτος. Αναγκητήδης ούτια 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μουστάκης. Μαυρίδης τώρα. Σταυρωτές Μουστάκης θα πάρει το τρίποντο. Το βρήκε, το σκέφτηκε, το πήρε. Αλλά δεν μπήκε, το αστόχησε. Σπυρόπουλος στο rebound. Κούδης. Έτσι το λέει ο Παναγιωτίδης. Σπυρόπουλος ζήτησε, δεν λέει θα πάρει. Εάν κρίνω από την αντίδρασή του, ήθελε να σωτάρει για 3 και αυτό ψάχνει παίρνοντας την μπάλα παραλίγο το φάουλ από τον Καμάρα. Σπυρόπουλος τώρα έχει παραέχει άμυνα απέναντί του για να σωτάρει. Σε δεύτερο χρόνο θα το κάνει απέναντί και στον Καμάρα. Συμπτώδης σκόρερ και συμπτώδης σουτέρ 3 πόντων. Αν μη τι άλλο Σπυρόπουλος. Έπρεπε να φτάσει η άμυνα σχεδόν μέσα στην ψυχή του για να μην πάρει το σουτ. Μαυρίδης. Μαυρίδης από τον Κιστινίδης. Τέχεια και εκτελεί. Μπορούσε να πάει λίγο πιο μέσα. Ενδεχομένως μην το κατάφερε όταν έκανε, να μην το κατάλαβε όταν έκανε το άλμα. Σπυρόπουλος. Τσέλης. Μαυρίδης από την γωνία γερολιμάτος δίνει το screen. Αλλαγές και πάλι στο screen στο πλάγιο πικερόλ τώρα που βγάζουνε. Παναγιωτίδης και γερολιμάτος. Ο δεύτερος έχει κερδίσει τον φάουλ από την Κιστινίδη. Ρικούδης στην επαναφορά. Ρικούδης γερολιμάτος τώρα απέναντι σε δύο παίκτες, απέναντι σε έναν τελικά. Στο Μουστάκη, ο οποίος ιδίδε σε αυτό το match-up. Θα αποτρέψει δύο φορές το καλάθι από τον Σπυρόπουλο. 11-9. Χέρι-χέρι πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Τα πρώτα 6,5 λεπτά. Σκυνίδης στην κορυφή. Δεν ήταν πάσα, Καμάρας μέσα στη ρακέτα.
Από τη γωνία τώρα πάει ο Μουστάκης μέχρι μέσα, έχει τραβήξει παίκτες πάνω του για τρεις. Μερικός ελεύθερος είναι άστοχος ο Καμάρας, όταν πήγε ο Ρηγούδης πάνω του, επιθετικό rebound. Θα σμπρώξει την μπάλα ο Μουστάκης στο Μαυρίδη. 12 δευτερόλεπτα. Ο Μάρας δεν θα πάρει όλη τη γωνία σου για τρεις τώρα με ωραίο φόρμ, είναι άστοχος όπως ο Μαντσούτ. Έπεσε η βιώτησα. Κλίπερς. Δεν θυμάζει ο κύριος Σακάς να περάσει εδώ για λογαριασμό των Sixers. Σπυρόπουλος, για την μάτσο δίνει το σκρίνι σου για τρεις, άστοχος. Το Μάρας δεν πρόλαβε να βγει πάνω στον Σπυρόπουλο. Δύσκολο έργο αυτό. Ο Μπίδης. Ζήτησε και θα πάρει ο Καμαράς. Ο Αλαβανίδης τώρα, στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Μπίδης, καστή πάσα, πέρασε στα χέρια του Πανεγιτίδη. Σιδίδης δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Λιχούδης, Σιδίδης παίρνει το αίμα του πίσω όπως για την προηγούμενη φάση. Θέλει να βγάλει τον Καμάρα στην πνευματική θέση, ο οποίος βρέθηκε και θα πάρει το τρίποντο. Έγινε άστοχος όμως που θέλει, θα σμπρώξει την μπάλα εκεί με τον Πανεγιτίδη. Λιχούδης. Βερνιμάτος θα πάρει την μπάλα. Θέλει να αποστάρει τον Σιδίδη. Υπέροχη πάσα στην κίνηση ο Σπυρόπουλος. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πίσω από την πλάτη του συμπαίκτη του που του έδωσε την μπάλα. Και πίσω από την πλάτη και του αντιπάλου που τον μάρκαρε. 13-9. Και πάλι μπροστά η Sixers. Μαυρίδης. Καμάρας από 45 περίπου μοίρες και 3 είναι άστοχος. Πολύ ψηλά ο ίδιος επιθετικό rebound. Είναι άστοχος και πάλι όμως για ρευμάτος rebound. Έχει άμυνα και θα κερδίσει το foul τελικά από το Μουστάκι. Σπυρόπουλος στο γαμά του. Ακόμα και τώρα βαράει τρίποντα. Σακάς είναι έτοιμος να περάσει εντός και θα περάσει στη θέση του Μουσέλη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σχήμα. Στον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Ρικούντης είναι παραφορά. Ρικούντης κάτι λέει στον Σπυρόπουλο. Ρικούντης θα κατεβάσει την μπάλα. Λιμάτος και Σπυρόπουλος δίνουν το σκρίν ψηλά, δύο πάνω σου για τρεις. Σπυρόπουλος από την κορυφή είναι άστοχος, συμπληκτικό rebound θα αναγκηθεί στην μπάλα, πήγε και που ήταν αυτός. Λέιζερ πάσα υπέροχη στον Γερολιμάτο και ένα καλάθι. Αναγκηθείς με το πέβγαλε την πάσα, κατευθύνθηκε προς τα πίσω. Τι εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη του. Κοντά στην κυριολεξία. Το Βρύδης. Αρμανίδης έχει μια εκτελή, δεν θα βγάλει την πάσα στην γωνία και που περίμενε και Σιρίδης, αμυντικό rebound στα κάτω. Σίγουρα την προφήνει την μπάλα. Σπυρόπουλος, Ρηγούδης από τη γωνία, Σακάς έδωσε το screen σου για 3, είναι άστοχος Ρηγούδης. Καλή λέει το Σπυρόπουλο για την πάσα. Στην πάσα αναφέρεται. Μουστάκης πίσω από τον Καμάρα. Σίδης σου για 3, Μαυρίδης είναι άστοχος, Σπυρόπουλος το rebound, δεσπόζει στην ρακέτα. Καμάρας πήγε να σβρώξει την μπάλα στο χέρι του αντιπάλου του. Σακάς. Κάτσε πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, καλάθι και φάουλ μετράει! Σχεδόν πέταξε ο Σακάς. Σχεδόν απογειώθηκε και 17-9. Άστοχος και στη βολή. Νέων αχμίας είναι επίσης νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Clippers. Μάρκος έχει περάσει στον πάγκο, πάει μέχρι μέσα ο Μαυρίδης. Και τώρα καλούνται να βρουν λύσεις οι Clippers, κυρίως επιθετικά, έχουν μείνει στους 9 πόντους. 9-9-0 σε ρίτρ έχουν τώρα οι Sixers επί αυτών. Οι Σιλίδης απέναντι στον Παναγιωτήτη παίζει καλή άμυνα. Ο δεύτερος Μαυρίδης στα 2 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο και είναι εύστοχος! 18-12, 18-11, έχει μπει ένας παραπάνω πόντο εκεί. Λοιπόν, και Σακάς. Παρεμβίδηση πια 3, εύστοχος και αυτός, απάντηση αμέσως στην επόμενη επίδυση, στα επόμενα δευτερόλεπτα. Οπα. Έπειτα από αυτό το μικρό απρόσμενο break. 21-12 λοιπόν η διαφορά και πάλι στους 9 πόντους, στην υψηλότερη τιμή της μέχρι στιγμής. Είδε λίγο το χάρο με τα μάτια της η κάμερα, αλλά όλα καλά, συνεχίζουμε. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει και η σχετική λύση. Πάνε ζευγάρια στη ζωή, τα προβλήματα και οι λύσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας.
Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της δεύτερης περίοδος και την αναμέτρηση 21-12 για Sixers και Sleepers αντίστοιχα. Ασέλης έχει περάσει εντός. Ο Μάρας και Μουστάκης κάθονται στον πάγκο για τους Sleepers. Να χρειάζεται στην πρώτη προσπάθεια, είναι άσχημος, θα κάνει το rebound. Σε ακολουθούν να έχουν την πλάστηκα του momentum με το μέρος του Sixers. Δικούν τη σουδιά 3 και αυτό μέσα! 24-12. Double score στο Χριστό του Έρντομ. Ασένης. Ασένης και τους κρεπτομαχνία, τον πιστεύει τώρα την μπάλα. Και πάλι Ασένης. Στην προσκρίνη επιστρέφει την μπάλα, όχι δεν θα τον αφήσει την Κυρίνης, πηγαίνει να βγει ένα πικρόλ, Κυρίνης και αυτός έχει περάσει εδώ, θα κάνει, κάνει μια προσπίση για πάσα πίσω από την πλάτη, θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι με το ένα χέρι. 26-12. Στέλνεις. Στέλνεις που στέγεται για εκτελή. Είναι άστοχος ρυκούν στο αμυντικό rebound. Παναγιωτήρης θα συγκρατήσει την μπάλα η οποία δεν ήταν ιδανική. Παρ' όλα αυτά έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι άστοχος όμως κάτω το καλάθι. Αμυντικό rebound του Κυρίνη. Δεν πειράζει πλέει το χάς. Συνήθεις. Στην για τρεις άστοχος αμυντικό rebound από τον Γερολυμάτο. Εδώ πέρα κινδύνεψαν να μην βάλουν δύο πόντους και να δεχτούν και τρεις. Κινδύνευσαν να ισχύσει εξ ολοκλήρου αυτή η συνθήκη. Ίσχυσε το πρώτο μέρος, όχι το δεύτερο. Σκέλος. Αναδυτήρησε αυτή τη φορά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Πρώτα σε ένα χαμένο lay-up δεν είναι αρκετό για τους Sixers για να καταλαφθεί το momentum, το οποίο παραμένει να είναι στη χέρια αυτών. Αφήνει να την γυρίσει την παραφορά. Κινδύνευσε. Μαυρίδης σε σουτ για 3, σε στοχος! 26-15. Γκούδης. Γκούδης από τη γωνία Παναγκητήδης. Παναγκητήδης, Γκούδης, Σημειονίδης τώρα. Σακάς, σουτ για 3, σε στοχος! Αμυντικό λοιπόν από την Κυρίνη. Καθένης. Στέλνεις πάντα με την βάλα χέρια, έκανε μια προσπίση στην 3 και άστοχος η καλύτερη άμυνα πάνω που από ό,τι είχε πριν κάνει την προσπίση. Ρικούδης. Κέντρο. Κέντρο λέει. Σακάς πάει στη γωνία. Δεν θυμάσαι στο γερολυμάτο. Σημειονίδης έχει επιστρέψει. Ρικούδης. Καλό passing game με τον Σπυρόπλο και τον Μουτσέλη τώρα να κάθονται στον πάγκο των Sixers. Άστοχος ο Ρικούδης. Τώρα δεν θα περάσει εκτός. Ρικό rebound. Σημειονίδης. Βρίσκεται τώρα στο 15. Στέλνει την εκτελή για 3 και από μέσα. Τροπική ο Τρεμπεσάρης από τον πάγκο 26-18. Είναι 8 πλέον η Sixers διαφορά έχει πέσει. Συντονίδης έκανε μια προσπίση για πάση στο Ρικούδη για 3 airball. Ένα ακόμα airball. Προηγουμένως με Ρικούδη. Στην αναμέτρηση δεν έχει πάρει ούτε ένα time out. Ασένης. Πάλι Ασένης. Μία θέλει να ποστάρει, δεν θα πάρει αυτός την μπάλα, άλλος παίξει μέσα στη ρακέτα. Κυρίμης, μπάλα θα περάσει εκτός από τα χέρια του. Ρικούδης. Ρικούδης Γερολυμάτος τώρα. Στην γωνία Παναγιωτήδης, σουτ για 3, εύστοχος! 29-18. Ενώ μου πάει στις γυρίσεις αλλαγή. Ασένης. Στα 100 δευτερόλεπτα, τέξανε από τον Λικούδη, μπάλα πέρα εκτός. Στάξης περνάει στη θέση του Σκυνίδη. Ενώ μου θέλεις περάσει στη θέση του Λικούδη. Κούδης και Σπυρόπουλος τώρα στον πάγκο του Sixers. Δύο πύργοι που σουτάρουν. Για να δούμε πώς θα κινηθούν επιθετικά οι Sixers. Με τους δύο στον πάγκο, Αρσένης Νόλουκ πάσα στη γωνία σου για 3 σέρμπολ από τον Κυρίνη. Αμυντικό ρυπάνω του Αγιβίδης. Αγιβίδης κατ' πάσα γερονιμάτος. Τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδης έχει βρει ελεύθερο, ζήτησε την μπάλα για να πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Ο Γερολυμάτος και ο rebound Αρσένης.
Τέλει. Πήρε κάποιο που το ταχύα. Πήρε να επιστρέψει την μπάλα. Η μπάλα πέρασε από πολλά χέρια. Ανάμεσα από πολλά χέρια. Σακά μπροστά στο ανοιχτό γήπεδο. Παραγετήδη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και θα υπάρξει ένα ακόμα χαμένο layup. 31-18. Στα 15 δευτερόλεπτα να μια δίνει το screen όπως και ο Κυρίνη στο δεύτερο πάει μέχρι μέσα για να πάρει ενδεχομένως την μπάλα να βγει κάποιο pick and roll. Foul πάνω στο shoot. Δείχνει για time out, Μασούρ θα έχει περάσει τόσο για Slippers και time out πράγματι που έχουν καλέσει οι Sixers. Μάλιστα, ενώ βρίσκονται μπροστά με 13 πόντους. Οκ. Γιατί όχι. Όχι, ίσως η παραδοσιακή ομάδα που θα περίμενε κανείς να πάρει time out με τα πρόσφατα δρόμενα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο κουστό του Έρντο με έπειτα από το time out που κάλεσαν οι 86ers βρισκόμενοι μπροστά με 13 πόντους και με το momentum να παραμένει στα χέρια τους από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και τώρα. Στα 14,5 λεπτά είναι στο παιχνίδι. Είδε σε μικρότερο είδε σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα γκρεμιστεί. Δεν okay. Όλα καλά. Μουστάκι. Είναι μια προσπίση ο Μονίδη. Ξαναπείτε τα γραφεία. Μονίδη μέχρι μέσα. Τελειώσει ο χρόνο τη επίθεση. Δεν το τελείωσε. Παναγιδίδη. Τσέλι τώρα. Παναγιδίδη από τη γωνία. Κάτσε είστε στην περαιτέρω γωνία, εν πάση περιπτώσει. Εκεί πάσα, δεν θα περάσει μέσα η μπάλα στον Γερολιμάτο του Σιμεωνίδη. Και ο Γερολιμάτος θα κάνει το φάουλ. Μαντσούρ. Γερολιμάτος και ρητούζε στον πάγκο. Κυρόπουλος εντός. Για τρεις, εύστοχος Μαυρίδης και πάλι αυτός πάει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. 31-21. Τζέλης. Ου, κάραμα στο γήπεδο. Σπυρόπουλος για τρεις, θέλει να πιάσει δουλειά κατά την επανέλευσή του στο παρκέ. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη, νομίζω. Δεν πειράζει, Βαρβανίδης. Γυρίσει πολύ ωραία, θα πετάξει με το ένα χέρι. Είναι άστοχος αμυντικό ρυμπάντου του Σακά, ο οποίος δέχτηκε σμπρόξιμο, όθησε και έχει κερδίσει φάουλ ή όχι, αν κρίνει από την επίδραση όχι. Όχι, δεν έχει κάτι, απλώς δεν έχει υπάρξει κριτήριο. Στο βρίδι, το δοκίνη για τους Clippers. Για τρεις αυτή τη φορά τον πρώτο στο χέρι του. Φυσικό rebound όμως. Μία σου. Στο από τη γωνία σου για τρεις, άστοχος. Αμυντικό rebound τον Σπιονίδη. Θα κάνω. Θα κάνω την επίδραση για τους μπλε. Φοράξε το μισή στους 20, η μπάλα πήγε με κάποιο περίεργο τρόπο στο Σπυρόπουλο, καλάθι και φάουλ, έφτασε πολύ κοντά στο να κλαπεί η μπάλα από τους Slippers από δύο κύματα, από δύο αντιπάλους. Σπυρόπουλος όχι μόνο την πήρε, αλλά την έβαλε κιόλας στο καλάθι. Στοιχείωμα και για μία βολή. Στοχός και στη βολή έδωσε ο τρίποντος, στέλνει και πάλι την διαφορά στο συν 13 για τους Sixers. Μαυρίδης. Και πάσα τώρα ο Κυρίμης θέλει να αποστάρει τον Γερμάτο. Γύρισε τον Σιμεωνίδη και τον Παγιωτίδη. Διορθώνουμε. Η άμυνα βγήκε για τους Sixers. Σιμεωνίδης πανηγύρισε. Η κρυπτή αλλαγή. Εγκαίρος. Μόλις τον Ταβίας. Θα περάσει εντός. Καμάνας. Είναι στην Κυρίμη. Δεν έχουν τώρα παίκτες των Slippers και των Sixers. Δεν έχουν παίκτες των Sixers. 3-2 άμυνα ζώνης που μοιάζει στην αρχή της εγκρίσης των Sixers και άμυνα των Slippers. Βγάλει πάση στην γωνία, πολύ της κίνδυνη. Δύο παίκτες πάνω στον Ρικούδη. Ο Σακάς στην που εκτελεί είναι άστοχος. Με το rebound του Μισάκη.
Σπυρόπουλος προηγουμένως έβγαλε την κίνδυνη πάσα. Ο Μάρτσο από τη γωνία έκανε μια προσποίηση, δεν θα πάρει το μακρινό δίποτο, πάει μέχρι μέσα. Τώρα με κάποιο περίεργο τρόπο πήγε στον Λουτσούρο, ο οποίος στέκεται και λέει και είναι αρχηγός. 34-23. Λουκούδης. Σακάση, πάρα χτύψε στο πόδι του Μουστάκη. Λουκούδης. Μουτσέλης. Και με χέρι στο Σπυρόπουλο και το σκριν. Μουτσέλης έγινε λίγο μπασκετικό σάντουιτς. Μεταξύ Σπυρόπουλο και Μαυρίδη θα το κάνει. Όχι, δεν θα το κάνει. Λέιζερ πάσα λίγο πιο σπίτι από ό,τι θα έπρεπε για να συγκρατήσει Λουκούδης. Σπυρόπουλο, χαμόγελο από τις δύο τώρα. Κλείνει και το χέρι. Μαυρίδης. Μιαζίνει το σκριν. Πάρε τώρα την μπάλα, βγήκε το pick and roll. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Μαυρίδης και πάλι. Βγήκε πέντε το σκριν. Καλάθι και φαουλ πάνω στο σουτ. Μαυρίδης. Πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Clippers, κυρίως στη δεύτερη περίοδο, ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους για μία ακόμα φορά. Συνδυσκεί πολύ, βρέχει το 8. Φτάνει την πάση που βρήκε στο Σακά. Δραστηριοποιείται από τη γωνία αυτή τη φορά. Λεωνίδης. Τσέλης, Σακά στο πάλι. Καυτή πάσα. Σπυρόπουλος. Πάρα πολύ περίτεχνη πάσα σου για τρεις. Άστοχος Ρικούδης, κρίμα. Θα ήταν πολύ ωραίο highlight. Πέρασε από την πληγάδες και είχε δει στο φάουρο από τον Ρικούδη τελικά ο Σάκης. Καυτή πάσα Κομμάρες τώρα. Συλλογοστάρι το Ρικούδη. Έβαλε την πάσα Ρικοκίνδυνη στο Ματσούρ. Συνήθεια από δύο αυτός. 14-15 στο Σακά. Ταχύτατη και ιδίως. Καυτή πάσα. Δεν θα περάσει στον Αχμία. Ρικούδης. Πέντε στην Ταμάρα για να δούμε αν θέλει να πάρει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση. Τόσο για το foul του Δέξκιου. Όσο για το σουτ που έχασε. Λάθος πάσα Σακάς. Βέβαια λάθος του Μουσάκης. Έκλεψε, εντάξει πάει για το coast to coast, Μαντσούρ. Παίζει την εκτελή, είναι έστοχος. Είμαστε προηγουμένως, σύγχρονος με το χέρι στην αντίπερα όχθη. Να δείτε μου θέλει ότι δικό μου το λάθος. 34-28, η διαφορά έχει πέσει απειλητικά για τους Sixers. Στους 6 πόντους για τους Clippers. Έχουμε ένα ακόμα time out, στρέφουμε σε πολύ λίγο. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περιόδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή 1.40 για τη λήξη και ο Δραγκοσάρης κάνει δυναμική είσοδο, δυναμικό entrance, κάνει statement δίνοντας οδηγίες στους πίτους των Slippers. Time out που κλείθηκε για μία ακόμα φορά από τους Sixers. Άρα την ομάδα που κερδίζει στο παιχνίδι δηλαδή. Αυτή τη φορά με 6 πόντους. Σαρκάς. Κυρόπουλος από τη γωνία. 1.30 για την λήξη, μία ακόμα ρυθμιστική πάσα στο Μουτσέλη και πάλι ο οποίος θα πάρει αυτή τη φορά και αν θα πάρει Λέις, ευτοχή κιόλας. Λέις, θα το δάξει, οκ. 36-28. Μπρίδης. Θα είχαμε και κανένα παντεδάκι τώρα, δεν θα μας τα έλεγε, εδώ που τα λέμε. Ο Μάρας. Έχω τη γωνία από τον Μαντσούρ. Στέγει και εκτελεί απέναντι σε σωμένο χέρι του Σπυρόπουλου. Είναι άσχομος ο ίδιος, επιθετικό rebound πάλι. Μία ακόμα προσποίηση, ξεχλίστρηση ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Αλλά αστόχησε. Λεωνίδης. Θα πάσει τώρα στο Ρικούδη, ο οποίος αφήνει στο καλάθι απέναντι στον Αχμία. Την έτσι όπως ένα μικρό 4-0 σερί. Καθιστά τη διαφορά διψήφια και πάλι. 48 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Λεωνίδης. Μία δίπλα στο screen. Αντίθετα από αυτό, όχι σύμφωνα τελικά ο Μωρίδης. Σύμφωνα με δίπλα και πάλι σύμφωνα. Μπορεί και φωνή εντάξει, κακό αστείο. 8 δευτερόλεπτα. Ο Τζουρ. Έρθει στον Αχμία, πάει μέχρι μέσα και έπισε το φάουλ για δύο βολές. Έχει χειμωνιάσει, είναι Οκτώβριος πλέον, καλό μήνα. Μα πειράει ο Βίχας ότι χειμώνιαζε.
Υποθέτει το καθίσμα που μπήκε από στρέψη στην γραμματεία. Όλοι έτοιμα λοιπόν για να συνεχίσουμε. Αυτούς τους βολές. 32,3 για τη λήξη. Έστωχος στην πρώτη. Σουτ. Ωραία και πάλι κάτω από τους 10 πόντους. Αυτό που δεύτερη θα σμπρώξει την μπάλα. Ο Σπονδίδης Κύπρος Κυρόβουλος πήρε στο αργόνι το γήπεδο. Στην γωνία μου θέλει στέκεται και εκτελεί ένα ακόμα σουτάκι. Και ένα ακόμα έστωχο σουτάκι, Παυρίδης. Μια σε window screen, Παυρίδης πάει μέχρι μέσα, ξεγλίστησε από όλους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Καλάθι 31. Πρώτος που μπορούσε να κυλάει ο χρόνος σε ρόλο του Αρκούδης. Κυρόβουλος. Πέντε δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα για τρεις βολές στο φάουλ. Τεχνεύσε το μουστάκι, συμβαίνω στην πύρα του ο Σπυρόπουλος. Δεν γέλασε με ένα τρικάκι. Μπορεί να μην είναι τρικάκι, μπορεί να είναι δυναμίτης ολόκληρος. Θα ήταν σίγουρα εάν έπαιρνε το τρίποντο και έβαζε εκεί την βολή. Ή απλώς να έπαιρνε το τρίποντο. Είναι το wow factor που θα μετρούσε. Έτσι όπως την πρώτη βολή παρόλα αυτά ο Σπυρόπουλος. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, αλλά έχουμε να πούμε απλώς άλλα πράγματα. Έτσι όπως και τη δεύτερη. Και στο χωστή στην τρίτη. Delayed gratification. 4 δευτερόλεπτα. Ο Βαβανίδης. Ο Βαβανίδης μέχρι μέσα στο στέγιο τελεί είναι άσχοπο. Τελικό σκορ λοιπόν, 43-31. Το πρώτο χρόνο. Με 12 πόντους βρίσκονται μπροστά οι Sixers, οι οποίοι κρατούν το momentum, αλλά υπάρχουν στα παρεμβάσματα και υπάρχει πολλοί κόσμος που περνάει μπροστά, οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Έρντον μετά από ένα μικρό break και μια μικρή τούρτα την οποία έφαγε ο Σπυρόπουλος και συμπέκτης του δοκίμασαν τουλάχιστον. Σπυρόπουλος έχει γυρεύνει απόψε, κύριε Θεκύρη, να από το Facebook είναι χρήσιμο για κάτι άλλο πέρα από το να βλέπει κανείς τα post του Μπεσπιτράκη Σαλόνικα League. 43-33, ένα ακόμα καλάθι με καλημέρα της τρίτης περίοδου αυτή τη φορά για τους Σίμπερς με ωραίο chemistry, με ωραίο teamwork, μπάλα έχει περάσει εκτός βίντεο και η άμυνα. Βασένης. Βασένης από τη γωνία, Μανδρίδης. Μέχρι μέσα, Καμάρας έκανε μια προσπίση απέναντι στον Σπυρόπουλο, πάει μέχρι μέσα και περιττέρω. Μετά θα πάει στον Αρσένη που στέκει και εκτελεί και είναι εύστοχο 43-35. Για να πνιγώ όλα καλά. Μικρό 0-4 σερί τώρα. Πάρα αυτά τα μικρά σερί, 4-5 πόντων, 9 πόντων στην αρχή. 9-9 που έγινε 18-9 από τους Sixers. Σπυρόπουλος, που θέλεις. Θέλεις και ρίξε το φάουλ από τον Ιωαννίδη, ο οποίος αμέσως ζήτησε. Θέλεις. Αφήνεις deflection από τον Αρσένη. Θέλεις πήρε από τον Πανικίδη. Σπυρόπουλος σου για τρεις. Άστοχος. Που φτιάξει πλέον το rebound. Αρσένης. Θέλεις πριν το σκηνικό με το σκηνίδι, αντίθετα με αυτό, μέσα στο κίνημα πάση Μαυρίδη στην κρατή. Καμάρας πριν το screen, deflection από το Σπυρόπουλο στην κρατή, ο Καμάρας και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 0-6 τώρα το σερί των Slippers. Δεν θα ριζίνει εύκημα. Αφήνουμε ενός έξω του γήπεδο. Συν 7 οι Sixers. Σπιονίδης. Ρικούδης δίνει το σκηνικό Σπυρόπουλος πριν καν ο Ρικούδης πάρει την μπάλα και την κόρη πάντα τον ίδιο. Μετά πολλά. Πάει μέχρι μέσα τρύπο σε καλάθι και φάουλ. Στη σύγκριση με τους Σλίπερς άργησε λίγο να μπει το καλάθι, αλλά μπαίνει με εμφαντικό τρόπο ο Ρικούδης συν μία βολή. Yeah.
46-37. Σέμις. Μουστάκης. Μουστάκης πάει πέρα της Σιμεωνίδη και Σπυρόπουλο κέρδισε το φάουλ από τον πρώτο. Σιμεωνίδης δεν θέλει να συμφωνεί. Το φάουλ που έχει χρεωθεί σε αυτόν. Σέμις. Καμάρας συγκρατής, τέτοιο και εκτελεί, είναι έστοχος. Εδώ είναι εκεί 39. Τέλης. Επίσης από τη γωνία. Γίνησε τώρα Κάσπρος που βγαίνει φαίνεται στο Μουστάκη παραλίγο για μία ακόμα φορά χαλάς του φάουλ. Φάουλ το είχε στο Μουστάκη. Δύο βολές. Με τον παίκτη των Sixers. Ο Ρόπουλος ο οποίος έχει εμπειρία και από την οργάνωσή μας και από άλλες οργανώσεις. Τον παίκτη του Σικάριος. Τους πάντως, την περσινή σεζόν. Εμπειρία με πολύ σημαντικά παιχνίδια, άστοχος. Δεν είναι στην πρώτη βολή. Στους 4 με παρόμοιο τρόπο η μπάλα χτύπησε στο Στεφάνι. Σένις. Σένις επίσης παίκτης της Λίγου Πλάστικα πέρσι. Καμάρας. Συνήθως θα κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Πάω χαμηλά, παρά το γεγονός ότι μπήκε το καλάθι. Ή μετράει. Όχι, δεν μετράει, χαμηλά το φαουλ. Συμφωνούν οι ρεφς. Συνήθως. Βρίδης τώρα στέκει και εκτελήσει πια 3, άστοχος αυτή τη φορά φαίνεται στο Μιτσέλη. Σπυρόπουλος. Μιτσίδης. Σιονίδης έκανε μια προσπίση για πάσα στον Σπυρόπουλο. Ρικούδης συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή για την ομάδα του Παραγκίδης. Στα 11 δευτερόλεπτα πέφτοντας κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ για 3 πόντους. Σιονίδης. Ωραία πάσα τώρα στο Μαυρίδη ο οποίος αφήνει στο καλάθι. 46-41. Μπούνις έπεισε λίγο επικίνδυνα προηγουμένως. Ήρθε νομίζω κοντά να χτυπήσει το κεφάλι του πίσω στον πάγκο, αλλά ευτυχώς κάτι δεν συνέβη. Σπυρόπουλος. Εδώ μέσα στο Παναγιωτήδη σε ένα φάουλ από τον Καμαρά. Στο Ρικούδη. Δεν νομίζω γιατί δεν έχω την καλύτερη οπτική γωνία προς το εκεί πέρα που έπεσε. Αλλά νομίζω ήταν αρκετά κοντά. Να ζήτησε τα λέει. Αυτή είναι η πρώτη βολή από τον Ρικούδη. Η δεύτερη. Ασέμις. Αριστερά. Βρίδης. Βρίδης συνήθως ανεβαίνει πλέον εδώ στο screen. Μπάλα δεν έχει περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες της Αθλίας έχει πέσει. Μιονίδης και Σπυρόπουλος είναι οι παίκτες πύργοι. Και στον πρώτο έχει χρειωθεί το φάουλ. Η Χινίδης είναι παραφορά Μαυρίδη. Είναι τους ρεύσεις οι νομίζεις είναι επιμέντες. Θα το δω 41, στο στιφάσα. Δεν θα πέρασε το κεφάρα στον Ναχμία. Μιας τα λέει στον παίκτη του Μιτσέλης. Ο Μαγητήδης. Χινίδης, δύο ελεύθεροι παίκτες για 3 άτομα στον Μαγητήδης. Από τη γωνία ήταν ελεύθερος ακροπορισμένος και ο Ρικούδης. Μαυρίδης. Βρίσκεται από την Αχμία. Καμάρας τώρα. Ξέρεις ότι για τρεις επέντες στον Παναγιωτήδη είναι άστοχος από την κόρη μπάου του Μιτσέλη. Την άλλη πάσα Παναγιωτήδη τώρα. Σπυρόπουλος. Για τρεις.
σε κάτω τη συνείδηση, έκανε το φάουλ, τρομακτική προσπάθεια αν έμπαινε αυτή η τρίποντη βόμβα, όπως και στη λήξη της δεύτερης περίοδου, έτσι και στα μέσα σχεδόν της τρίτης. Τρεις ακόμα βολές ενιαίες στοιχόμενες. Ενιαίο το έμεσο τρίποντο εδώ. Έχει βολές αυτές καθεαυτές, άστοχο στην πρώτη του Σπυρόπουλος τώρα. Άστοχο στη δεύτερη. Χάσαμε τι έγινε. Τι μου έχει γίνει την έφυγα. Είχε το... Κάριος, δεύτερο στην τρίτη, οκ. Το ξεματιάσαμε, ένα σύστημα να κύθελα. Όλα καλά, μας θέλεις. Θέλεις απέναντι στο Ρικούδη. Συνείδης. Εθνίες θέλει να πάρει απέναντι στον Ιωνίδη. Έρχεται στον δεύτερο παίκτη που θέλει, του έκλειψε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ρικούδης. Στη γωνία. Ρικούδης για τρεις, ταλαιπώρησε λίγο την μπάλα, θα το πάρει άσχος. Θα πάρει στην τζάμπο λογικά μεταξύ του Ιωνίδη και να χνεί πράγματι. Το βελάκι δείχνει από εδώ. Πάρα λοιπόν για τους Slippers. Εδώ είναι 9.41. Ο Μάρας. Συνήθως έκανε προσποίηση, εδώ ο Μαντσούρ έχει περάσει. Μαντσούρ θα πάρει απέναντι στον Παναγιωτήδη. Γύρισε από τη μία και από την άλλη. Ένα επιθετικό φάουλ. Μην δοθεί. Ρικούδης, μεγάλη πάσα στο Ακάς συγκρατεί. Και κατεβάζει την επίθεση. Βρισκόμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου. Παναγιωτήδης έκανε μια προσποίηση. Σακάς είναι δίπλα του συγκρατεί απέναντι στον Καμάρα. Παναγιωτήδης, Σακάς τώρα. Το 13 γύρισε ρόλαρε υπέροχα. Θα βάλει το καλάθι. Τζένι. Συνείδης. Δεν υπάρχει να δει. Μπει πάλι στο διψήφιο. Το ελάχιστο διψήφιο. Φάουλ τώρα. Παραδέχοντας το Παναγιωτήδης. Το νοσηκέτο. Και αλλαγή σημερινή του στον πάγκο. Χειρονομά της εντός. Στην στις βολές. Έτσι όπως η πρώτη. 51-42. Στα κάστρα 14 λεπτά. Διαλυμάτως. Για τρεις. Στο άστοχο υπάρχει αμυντικό rebound του Καμάρα. Άρας, μεγάλη πάσα. Αυτό συγκρατεί. Συγκριστράει, είναι άστοχο. Το ίδιο συγκριτικό rebound. Εχμίας. Ο Τσούρ τώρα θέλει με χέρι πίνε, θα εκτελέσει. Είναι άστοχος. Σύμφωνα με το momentum. Είναι ένας από τα τρία, διαφορά φλερτάρει σε αυτό το εύρος. Το με 11-12 πόντους εδώ και πάρα πολύ ώρα. Με γερολυμπάτος και έρθει το φάουλ. Εδώ είναι ελευθερία του προς τα μέσα. Μιας έχει παράπονα. Να ακούμε στον υπάρχει μόνο στο πόδι. Και πώς έχει πάρθει. Άσχος πρώτη βολή για διερευνημάτος. Έφτωχος όμως στη δεύτερη. Είναι 2.43. Τέλης. Μέλη πάση Μαντσούρ συγκρατεί. Μαντσούρ πάει μέχρι μέσα. Φύνω το σημάδι στο καλάθι. Είναι άσχος όμως. Διερευνημάτος στο rebound. Λιγούδης. Λιγούδης έχει την τελή. Είναι άσχος. Καμάρα στο rebound. Τόσο καλό σου υπάρχει και σύμφωνα με τη ροή του παιχνιδιού της επίθεσης. Ρικούδης
ζήτησε να δοθεί παράβαση συνείδης μέχρι μέσα, έτσι δόθηκε παράβαση πιο μετά, άλλη παράβαση όμως. Νικούδης είχε ζητήσει παράβαση για πόδι εκτός. Ο Ξάρης δίνει από το συγκεκριμένο σημείο εντολές, 13-4 λεπτά Νικούδης. Κυρόπλος σκοτσιμάχη για ρογμάτος, πάλι ο Νικούδης θα κάνει μια προσπίση, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος, θα φέρει το rebound. Σε για 3 άσταθος, ο ίδιος ο επιθετικό rebound σαν να την περίμενε, σαν να τον περίμενε η μπάλα. 52-45. Σκυρόπουλος. Σε για 3 δεν θα το πάρει, έκανε να βγει απόφαση εν αερίως. Σοκάς, ωραία φάση στο Ρικούδη, ξαναπαίρνει ο Σοκάς. Τον έχει μέσα, γερολυμάτος. Τάιμα του Κάλισαν για μία ακόμα φορά, οι Sixers η φορά είναι στο συν 7 υπέρ τους 2-22 και τη λήξη της τρίτης περίοδου, πολύ ωραίο συμμετρικό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Η στροφή 2-22 θα χαλάσει αυτό το συμμετρικό, το πολύ ωραίο για τους έχοντες OCG, αλλά το προσφέρει βέβαια να συνεχίσει. Όλα φύρονται, τίποτα δεν μένει, μην τρελαίνεστε. Κινίδης, Αρσένης, με συνέχεια το παιχνίδι, έκλειψε την μπάλα προς τη Μύρη Σπυρόπουλο, συγκριτή ο Αρσένης, δεν υπάρχει παράβαση, παίρνει και το σωτάκι και είναι στόχος 52-47. Ακάς, μεγάλη πάσα από Αναγκητήδης. Σπυρόπουλος έχει εκτελήσει για 3, είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάντο από τον Καμάρα. Με άγριες διαθέσεις πήγε για το θετικό κερδίμα, δεν καταφέρει όμως. Καμάρας. Μια δεν πήρε, πήρε ο παίκτης που ήταν πίσω, το πίσω τον Αρσένης, ο οποίος στέκεται, λάθος πάσα Παναγιωτήτης, έκλειψε Ρικούδης. Άρα πήγε να πάει πάλι στο Μαμία, δεν τα κατάφερε, ο Ρικούδης τώρα μέχρι μέσα, φίλη την πάρα στο καλάμι, άστοχος, αμυντικό rebound Μαρσούρ. Το ελιξίδιο της ενέργειας ήταν οι δύο ομάδες, είναι άστοχος ο Μαρσούρ. Και βάζει με τον εαυτό του, αμυντικό rebound, Ρικόπουλος. Σοκάς. Εκτελεί, είναι άστοχος δύο βολές όμως πάνω στο shoot of foul. Πίσω πολύ ιδιαίτερα του Στυλίδης. Ένας άστοχος στην πολύ. Όχι με το κεφάλι, οκ. Θα ρίξει και λίγο στο ποδόσφαιρο. Στην δεύτερη. Με 3-7. Κινήθηκε σε 3 απέναντι στο Παναγιωτήδη. Είναι άστοχος ο αντιπόρυμος για ρολυμάτος. Πήγε το κλέψιμο. Κινήθηκε και έκανε το φάουλ στο Σπυρόπουλο. Πέτα το κάτω δεύτερος. Πήγε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι αντίπαλοι τους δεν κοιτούσαν προς τη μήνυ και έφτασε κοντά στο κλέψιμο, αλλά έφτασε κοντύτερο στο φάουλ, το οποίο και διέπαιξε. Σπυρόπουλος θέλει ακόμα να ζητάρει ελεύθερο βολόν. Έχω όπως την πρώτη Σπυρόπουλος. Ενώ στην δεύτερη, 55-47. Ξένος. Παίρνει το Σακά, μέσα γύρισε το ένα και βρίσκεται προσπάθεια. Αντικό ρημπό του Σακά. Πάμε να δίνει σε υπέροχο τίμπορ τώρα, το οποίο θα ολοκληρωθεί από τον
τρία δευτερόλεπτα. Μία άμυνα λένε τώρα οι παίκτες του Sixers. Λάμπτος, πάση παραλίγο στην κρατή, ο Μαστούρ χωρίς μπροστούζο. Ο Ρίμις, το κλέψιμο, το overplay, ο Σπυρόπουλος που είναι και στη γωνία του Καμάρα. Αναφιές, στην κρατή ο Καμάρας. Περίμενε μέσα στο στέγεται, κόπη και από τον Σπυρόπουλο. Το rebound δεν υπάρχει, ήταν δυσκό, στις 3 δευτερόλεπτα. Ρίμις, ένα ακόμα καλό passing game. Πάλι από τον Παναγιωτήτη στον Ρικούδη. Με αρχικό μυστή τον Σπυρόπουλο. Είναι 9.47 στο σύν 12 οι Sixers, οι οποίοι είχαν δεν είχαν πάλι στέλνουν διαφορά στα ύψη στα οποία την έχουμε συνηθίσει στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της τέταρτης και καθοριστικής περίοδου. Μείνετε μαζί μας. 59.47, αυτό είναι το σκορ με το οποίο κάνουμε entrance στην τέταρτη και τελευταία περίοδο στην αναμέτρηση. Βρίσκονται μπροστά με 12 πόντους οι 86ers, οι οποίοι βγάζουν μία ακόμα την πάσα. Προηγητήδης, δούμε λάθος πάση τώρα Σπυρόπουλου. Έχει σχετική χειρονομήματος, ο οποίος ήταν ο επίδοξος τελικός αποδέκτης αυτής της πάσας. Θα σβρώξει την μπάλα χειρονομήματος και πήγε ο Σπυρόπουλος. Τελικός αποδέκτης και Σπυρόπουλος. Τελικός αποδέκτης μίας πάσας, συνήθως ένας υπάρχει σε μία πάσα, μετά υπάρχει άλλη πάσα. Συνήθως. Θα βρει τώρα. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος και ρολυμάτος στο rebound. Μετά τώρα παίρνει και γρυβάζει την νίκη της, σκανάροντας το γήπεδο για αυτό το γυπνομάτο του. Δεν θα πάρει κάποιος και στην πρώτη φάση, Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος, κόβει Σπυρόπουλος πράγματι μέσα, Παναγιωτήτης. Πάρει από τη γωνία, έξτρα πάσα, ο Κάς. Στέγεται σαν πέναλτι, αυτό θα το πάρει στους για τρεις και είναι έστοχος. Ήταν 2.47 και φορά στους 15. Ένα πολύ κομβικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού σημείο. Χρονικά Μαυρίδης. Εκεί πάσα, πάρε Μαυρίδης. Σίγουρα θα γυρίσει τώρα. Κυρίμης είναι άστοχος, ερχόμενος από τον πάγκο. Στο κάτσι. Έχει τον γερολυμάτο. Στη γωνία Ρικούδης. Ρικούδης από τη γωνία και πάλι στο 3-3 πήρε από το γερολυμάτο και πάλι άνθρωπος πολύ ψηλά Παναγιωτήτης, παίρνει το επιθετικό rebound Σπυρόπουλος. Με τη γωνία τώρα είναι η ώρα του, είναι όχι τελικά η ώρα του, συνήθως το rebound. Συνήθως. Συνήθως. Μιστάκης τώρα, στέκεται και εκτελεί και είναι έστοχος 62-49. Γυρίστε την μπάλα λέει ο Καμάρας, το βρίσκει ήδη στον πάγκο. Σκόνοντας τους συμπαίκτες του. Στο Κάς. Στο Κάς δεν θα καταφέρει να βγάλει σκεφτή πάσα. Υπάρχει να θα πάει πάλι στο στόνο όμως. Είμεις το φάουλ. Στρόμπλος. Ρελυμάτος. Στην πάσα δεν θα περάσει στη γωνία στον Παναγιωτήδη. Χιρίδης. Μαυρίδης τώρα. Καλό passing game, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ένα running floater, είναι άστοχος ο Μουστάκης. Ο οποίος δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, η οποία θα περάσει εκτός. Σέμις. Χιρίμις. Μαυρίδης τώρα. Δεν είπα Σαρσένης στα 8 δευτερόλεπτα. Με τη γωνία ο Μουστάκης για 3 έχει πάρει πάνω του, είναι άστοχος όμως. Θετικό rebound μόλις από τον Κυρίνο που στο βάζει με αυτό του και παραλίγο να κάνει φάουλ παίρνοντας πάνω στο Σοκά. Τι να το κάνει. Μεγάλη πάσα στη γωνία οπα. Θα λεπέρεις εκτός από τον Μουστάκη. Κούδης. Πάμε στον γερολυμάτο, ξαναπήρε. Σαρκάς έκανε μια προσπίση, μία ακόμα ενδεχομένως αχρίαστη, το καλάθι μπήκε όμως. 4-49. Ασένης. Ασένης για 3, άστοχος πολύ ψηλά. Τι έχει συμβεί και ο Σπυρόπουλος, βάλε τώρα εκτός. Θα
Μιλωτίδης, Σακάς. Εγγυμάτος. Ρούπλος από τη γωνία, για τρεις, κάθε σούτ, ένα ακόμα και είναι εύστοχο το πέντε στο Μιστάκη. Σύντερ 4-9. Βρίδης. Η γωνία μας σούτ, στέκει και θελεί, είναι εύστοχος. Μία στα λέει με τον Τραγουσάρη. 91 συμπόδι του ελληνικού των Slippers. Ρούπλος. Τώρα μεταξύ τους Sixers κωδικοποιημένα μηνύματα, δεν μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε. Σακάς είναι άστοχος, προβάλλοντας τη ωραία πάσα, κόβοντας με την κυραγέντα στην baseline κοντά. Μορίδης. Σύγκριση θελεί ο Μαντσούρ και είναι εύστοχος, 67-53. Σακάς ξέσπασε λίγο στην μπασκέτα, σε αυτό το φυσικό. Μαλακό. Προβλημάτος. Κάτι σαν σπίτι στον Παναγιωτήδη, βάλω το σπάσι στον Σπυρόπουλο. Προσπίσει στον αέρα για τρεις πάσεις στη γωνία, δεύτερη φορά που το κάνει στον Παναγιωτήδη. Θα χάσει για τρεις, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Γίνει και στήριγμα για ρολμάτους. Στην κάτω, που πρέπει να μην είναι κάτι σοβαρό. Παλάσσι το φύγει. Μέσα από τη γωνία στέκεται και εκτελεί με τα μπλό, είναι άστοχος ο Μανσούρ, επιθετικό και αμυντικό ριβόν του Φιλόπουλος και προθυμένη πάση στον Παναγιωτήδη και να απολυθεί ο Μουστάκης. Πολύ καλό άλμα από τον Παναγιωτήδη, δεν υπήρξε ο Μουστάκης, ο οποίος πέρασε από τον Φιλόπουλο στην πρώτη φάση και σε δεύτερη, έχοντας τον από μπροστά και από πίσω αντίστοιχα. Έχουν την πάση του Γυρίμη, 67-55. Σακάς. Σακάς, Κάτλεν, παίκτες, Παναγιωτήδης. Προβλημάτος, στη γωνία τώρα ο Σπυρόπουλος, για τρεις και πάλι την έκτοχο στην 50-55. Ρίβης. Είναι προσπίση, Σκυνίδης. Θέλω να πάει στον Μουσπάκη. Δίνεις τα φάουλ. Έλα μάλακα τώρα. Συνήθως ότι είναι σε αυτόν από τον Μιστάκη. Σακάς. Κοινωνία Παναγιωτήδης. Είναι για τελείς για τρεις. Είναι άστοχο στο μετικό λιμπάκι του Συνήθους. Αγγλίδης τώρα. Συμπάσα Μαντσούρ. Το 14 λεπτά γύρισε και εκτέλεσε. Είναι άστοχο στο μετικό λιμπάκι του Συνήθους. Αυτός φάουλ τώρα που τον πήρε. Σπυρόπουλος. Μέσα για άμυνα του μπάγκου των Slippers. Γιώβλος μέχρι μέσα βίνει στο καλάθι. 72-57. Μαυρίδης. Έτσι είναι από τον Κυρίμη. Μουστάκης τώρα. Κυρίμης φάρο από Σακά. Κυρίμη. Μισή μάτς υπέρ του ψηλού των Σίπερς, ο οποίος θα παραφέρει κιόλας. Ο Κούδης περνάει εντός στη θέση του Παναγιωτήδη. Μετά από λίγη ώρα. Όχι μετά από λίγη ώρα θα περάσει, τώρα πέρασε. Βγήκε the point. Μουστάκης. Μαυρίδης. Φάουλ πάνω στο screen. Πάρτε πάλι στο Σακά. Στο Γησινίδη αυτή τη φορά. Μαυρίδης. Έβαλε στον Κυρίμη, ο οποίος αφήνει στο καλάθι, είναι εύστοχος. 72-59. Σπυρόπουλος.
γωνία, Ρικούδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Στόκης. Σαβρίδης τώρα. Σαβρίδης 2-36 για τη λήξη. Κλίμης, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τη λήξη. Διαφορά στο συν 13 για τους Sixers και δεν θα πέσει στο συν 10. Στόκης ο Μουστάκης. Πυρόβουλος. Πυρόβουλος από τη γωνία. Με λύνηση για 3, σάστοχος. Και την κόρη πάνω τον Ρικούδη. Στη γωνία κεφάλαιο του Κερίμου. Ρικούδης αποχωρεί. Σιγά σιγά. Δίνει και το χέρι με τον Πανεπιστήμιο και τον Μουτσέλη στον πάγκο. Τον αντίπαλο. Και το μάτι το screen. Τον Πανεπιστήμιο έχει μέσα στο Λενίδη. Είναι άνθρωπος να μάθατε σε βάση τον Ρικούδη. Τη συνείδη τώρα. Και δύο Μαυρίδης. Στο 16 δευτερόλεπτα σκέφτει πάσα ανάποδο. Λέει από τον Μουστάκη. Ψήμος crunch time. 2 λεπτά ακόμα για τη λήξη. 52-61. Πυρόπουλος. Πυρόπουλος έχει τελείωσε για 3. Είναι άστοχος αμυντικό rebound Μουστάκης. Μουτσούρ. Πέρασε από τον άνθρωπο 2, έκανε το φάουλ ο Σπυρόπουλος, πράγματι. Μαυρίδης. Μαυρίδης, η συνείδηση τώρα στέγει για την τελή, έστοχος. 92-63. Άλλο θα πάει στο Ρικούδη τελικά. Ένα σημάδι μου δεν αυτό του. Σχόδος στο πάρτιο. Λεωνίδης. Και θα περάσει τον Μουστάκη. Φάλλος ήρθε αντιαθλητικό. Σκέφτει την πυρέφ. Δύο βολές. Δεν έχει δοθεί ο διαθλητικό. Πάνε γιατί ζήτησε διαθλητικό από τον πάγκο. Όντως. Ας το στην πρώτη βολή. Στη δεύτερη και την πόλη πάνω τον ίδιο. Για τρεις, σάστοχος και συνήθως το rebound. Συνήθως, Μαυρίδης τώρα. Στην τελεία από τις 45 μοίρες είναι άστοχος, πολύ ψηλά. Συνήθως το rebound Ματσούρ. Παίρνει στον Σπυρόπουλο, τώρα εύστοχος. Για δύο, 65. Σε αυτά πόντους διαφορά. 72-65, ξεσκώνεται λίγο και ο Τραγουσάρης από το... Από τον πάγκο. Στον Γύβρο, Σπυρόπουλος για 3, σάστοχος, αμυντικό rebound και ρίμις. Σιλίδης. Στον Σιλίδη δεν του έκανε το φάουλ. Είναι πάσα τώρα, Μαντσούρ στέγει και εκτελεί. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound και ρίμις, ούτε τώρα. Δεν έπρεπε αυτό το καλάθι, θα είχαν κάποιες ελπίδες για τους Σπυρόπουλος. Σλίπερς. Σπυρόπουλος. Σπάει μπάλα. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 10 εκ των οποίων είναι για τους Sixers για να δούμε θα δηλωθεί η επίθεση. Με δίνεις ανεβαίνει φλά για να δώσει το screen. Μπορεί να μετρήσει τις διαφορές προς το τέλος. Είναι Μαρθώνιος η Μάστερ. Έγινε την μπάλα μα τσουκ. Αυτό δεν ξέρει κανείς. Αλλά στο φάουλ λέει κάποιος συμπαίκτης του. Αλλά ο Γερολμάτος τους έκανε το φάουλ. Δεν είδες, όχι φάουλ. Είναι ακόμα 7 για τη λήξη.
δεύτερο αμυντικό rebound Σπυρόπουλος. Πήρε την μπάλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τελικό σκορ λοιπόν, ενώ υπάρχει θα λεσικέρονται 72-66. Η διαφορά έχει πέσει στους 6 πόντους και φτάσει και πολύ ανώτερα επίπεδα. Έχουν ρίξει διαφορά πάρα πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι από την πρώτη περίοδο και έπειτα. Οι Slippers είχαν αυτό που έπρεπε τα απαραίτητα εφόδια για να το κάνουν, αλλά δεν πέρασαν μπροστά και δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν ολικό στο momentum. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση. Δεύτερη αγωνιστική για τις δύο ομάδες, μόλις θέλαμε τέλος όσον αφορά την Master. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό μαγνητοσκοπημένα απόψε από το έργο. Με ευχές για όμορφη συνέχεια, το επόμενο παιχνίδι έχει αναβληθεί. Το νεσικάριο με τους Πορτοσαλόνικο. Στρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τα ροχοκυμόνια σε όπως το κάνουμε. Βάζει την ιδέα και την ιδέα πολύ σωστά. Γεια σας!